Hello ladies, hello gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας, άλλο να μην μου πεις μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Με μια ίσως και την πιο καταπληκτική παρέα και την πιο καταπληκτική συμπαρουσίαση που είχα ποτέ, πιστέψτε με, όλα αυτά τα 20 χρόνια της τηλεοπτικής μου πορείας. Διότι καταρχήν για πρώτη φορά έχω συμπαρουσιαστεί άντρα. Μέχρι τώρα είχα μόνο γυναίκες και δίξανθιες. Για πρώτη φορά έχω μελαχρινό και άντρα. Αυτό, φίλε τηλεθεατή, σου λέει ότι είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυτό λοιπόν εδώ το μικρό γατάκι από το οποίο και θα ξεκινήσω. Έχουμε πάρα πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα, μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά παρόλα αυτά όμως, επειδή αγαπάμε τα ζώα και επειδή εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ οι ασυνείδητοι που παίρνουν κάποια ζώα που μετά για κάποιο λόγο, για τον οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούν να τα κρατήσουν, δεν τους κάνουν, δεν τα θέλουν, θέλουν να πάνε διακοπές όπως τα πάμε όλοι. Τα αφήνουν λοιπόν στο δρόμο. Έτσι λοιπόν, πριν από 1-2 μέρες. Με πήρε η συνεργάτηδά μου, η Άρια Δαμουλάκη που είναι εδώ κοντά μας από τη στήλη, το ξέρεις αυτό, και μου είπε ότι έξω από το σπίτι της στο Χαϊδάρι βρήκε αυτό εδώ το καταπληκτικό μικρό ένα κουκλί γατάκι, όπου τον ονόμασε και Ηρακλή. Θα μας πει το γιατί βέβαια τον ονόμασε Ηρακλή. Και βέβαια, επειδή ήδη έχει ένα σκυλάκι και δύο γατάκια, πρέπει να βρούμε ένα σπιτάκι για να φιλοξενήσει αυτό εδώ το μικρό πλασματάκι που πιστέψτε με ότι είναι τόσο καλό, που είναι ειλικρινά σαν να έχεις ένα λούτρινο ζωάκι και να μην έχεις πραγματικά ένα αληθινό ζώο. Ο Ηρακλής μας λοιπόν, ο οποίος είναι ημερών, ένα καταπληκτικό μαύρο γατάκι, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά, ναι αγάπη μου, ναι, για σένα λέω, θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά αν κάποιος από όλη την Ελλάδα ακόμα, που αγαπάει πάρα πολύ τα ζωάκια και δει τα γατάκια, θα ήθελε να το φιλοξενήσει. Έτσι είναι, Άρια? Έτσι ακριβώς. Και γιατί τον έβγαλες Ηρακλή? Γιατί, παιδιά, ήταν τρεις μέρες, νιαούρισε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εγώ λέω θα πάει καμιά γατομαμά να το πάρει. Αλλά έξω, στο Χαϊδάρι, ναι, κυκλοφορούν, ναι, και σκύλοι χωρίς αφεντικά και χωρίς λουριά. Και παραξενεύτηκα που δεν είχε, γιατί μπορούσε να το είχε αρπάξει, παιδιά. Σαφώς. Λόγω ότι ήταν ανοιχτή η πόρτα στην πολυκατοικία που είχε χωθεί. Ναι. Και λέω ήταν τυχερό και γι' αυτό το λόγο το είπα και Ηρακλή και όλα. Ηρακλή. Λοιπόν, αυτόν εδώ λοιπόν το μικρό μας φίλο, που δηλαδή είναι γραμμάρια Γιάννη, είναι, δηλαδή κοίτα λες και δεν κρατάω τίποτα, είναι απίστευτο. Αυτό εδώ λοιπόν το μικρό κουκλάκι, γιατί πρόκειται για ένα πραγματικό κουκλάκι, θα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Στο Άρια Δαμουλάκη, Άρια Δαμουλάκη A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, U, R. Σε όποιο από τα Facebook της Άριας θέλετε. Οπ, ρε Ηρακλή. Να, δεν χτύπησε. Να γίνει δικό σας με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Πρέπει να ξέρεις ότι οι γάτες είναι εφτάψυχες. Δηλαδή, της θείας μου η γάτα, η οποία μένει στον έκτο όροφο, στο Παγκράτη, επειδή της αρέσει πάρα πολύ να, δεν το πιστεύω, να περπατάει στα κάγκελα, έχει πέσει, Γιάννη, περίπου στις 6 φορές από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, πέφτει πάνω στις τέντες, πέφτει πάνω στα δέντρα, πέφτει κάτω στον κήπο, της ανοίγουν την πόρτα και ξανανεβαίνει πάλι πάνω σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο Ηρακλής λοιπόν θα πρέπει να γίνει σε κάποιο φίλο ή φίλη να βρει ένα σπιτάκι, γιατί είναι κρίμα να είναι στο δρόμο. Παρ' όλα αυτά όμως χρειαζόμαστε πάρα πολύ ενέργεια και εν ώψη καλοκαιριού, και όσο καλοκαιριάζει και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, η ενέργεια που χρειαζόμαστε είναι πολύ περισσότερη και πολύ μεγαλύτερη. Γι' αυτό το ποτό το οποίο προτείνουμε, το νέο συγκλονιστικό ισοτονικό ποτό, αν το θέλεις η νέα ενέργεια που μπορούμε να έχουμε, 3G, αυτό λοιπόν ακριβώς. Για όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, είναι για μας ο αχώριστος φίλος, ένα 3G την ημέρα, νομίζω Γιάννη ότι μου δίνει τόση ενέργεια που πραγματικά νιώθω πάρα πολύ όμορφα. 3G λοιπόν, είτε γυμνάζεσαι είτε όχι, αν θέλεις όμως λίγο ενέργεια, λίγο τόνωση, λίγο ευεξία, αν θέλεις εν πάση περιπτώσει λίγο να αναστηλωθείς βρε παιδί μου, γιατί με τη ζέστη έχεις λίγο πέσει, άνοιξε ένα 3G, πάρε την ενέργεια που χρειάζεσαι και είσαι έτοιμος πραγματικά για να πετάξεις. Δεν θα το πιεις τώρα, όχι, γιατί εσύ είσαι και λίγο ενεργητικά και άμα ξεκινήσεις και μου πίνεις και 3G δεν θα στα σταματάω με τίποτα. Δεν θα μου δώσεις ένα μετά. Θα σου δώσω όσα θέλεις. Επηρεασμένη λοιπόν από τον Ηρακλή, το μικρό μας φίλο, το γατάκι. Να, το εκεί που παίζει. Βεβαίως. Σήμερα θα πάμε να μας πεις κάτι που έχει να κάνει με τις γάτες. Ναι. Για πάμε λίγο να παρακολουθήσω το θέμα.
αφορμή για το θέμα μου είναι το κατάκι αυτό. Και ήταν ευκαιρία για να πούμε λίγο για την ιστορική αναδρομή της γάτας. Σίγουρα θα ακούτε από δεξιά και αριστερά κάποιες συμβουλές στο πώς να φέρεστε στα ζωάκια. Εγώ θα σας πω έτσι μια ιστορική αναδρομή. Καταρχήν να πούμε ότι η γάτα ανήκει στην οικογένεια ελουροειδών. Μάλιστα. Ζει μαζί με τους ανθρώπους γύρω στα 9.500 χρόνια και πάνω. Η γάτα κυνηγάει 1.000 είδη διαφορετικά από άλλα ζωάκια. Δεν φοβάται. Μαθαίνει πολύ εύκολα τις απλές... όταν το όταν το εκπαιδεύεται η γάτα, παιδιά, σε απλές... πώς να σου το πω, παιδί μου... σε απλή εκπαίδευση που μπορείς να τις κάνεις. Να πούμε ότι αρχικά λέγανε ότι οι γάτες εξημερώθηκαν στην αρχαία Αίγυπτο. Όμως το 2007 βγήκαν κάποιες αναφορές που λένε ότι η γάτα εξημερώθηκε από τις... οι πρώτες γάτες μάλλον ήταν άγριες. Πάντως όχι στην αρχαία Αίγυπτο. Βέβαια, εγώ θέλω να πω ότι η γάτα πραγματικά θεωρείται ένα πολύ αξιαγαπητό ζώο, επειδή είχα και γάτα 11 χρόνια και το έχω περάσει. Παρ' όλα αυτά, όμως, για πάρα πολλούς η γάτα είναι ένα φιλελεύθερο ζώο. Δηλαδή, ναι, λένε ότι με τη γάτα δεν μπορείς ποτέ, όπως σε σχέση με το σκυλί, να πιαστείς και να γίνεις φίλος. Η γάτα μπορεί να σε ακολουθεί πάντα, αλλά μόνο όταν θέλει αυτή. Ναι. Η γάτα μπορεί να έρθει σε σένα, αλλά πάλι μόνο όταν θέλει αυτή. Είναι ένα ανεξάρτητο ζώο που παρόλα αυτά όμως μέσα από το χουζούρεμά της και το χάδι της και τα παιχνίδια της σου δείχνει την αγάπη της, αλλά όχι όταν τη θες. Ναι. Δηλαδή άμα εσύ είσαι στο κρεβάτι και τη φωνάξεις, αν δεν θέλει να έρθει δεν θα έρθει. Ναι. Σε αντίθεση με το σκυλί που με το που θα το φωνάξει θα τρέξει. Είναι πολύ πεισματάρι και τα αγοράκια όπως αυτό το αρσενικό που φέραμε σήμερα εδώ πέρα μεγαλώνουν και μετά όταν ενηλικιωθούν φεύγουν. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα να θελήσουν γατίνα. Και επιπλέον έπρεπε να πούμε ότι είναι λίγο όσον αφορά τον ερωτικό σύντροφο. Η γάτα, όταν ψάχνει τον ερωτικό της σύντροφο, δεν μπορείς να τη βαστίξεις με τίποτα, είναι λίγο αντίθεση. Δηλαδή, θέλει λίγο προσοχή να αρχίσει να πρέπει να ζευγαρωθεί, διότι δεν είναι όπως το σκυλί, δεν το μαζεύεις με τίποτα. Πρέπει να έχουμε προσοχή και πρέπει να τονίσουμε και κάποια ακόμα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά όμως, ως κατοικίδιο, μια και εμείς σήμερα προτείνουμε και ευχόμαστε να βρει ο Ηρακλής ένα σπίτι, ως κατοικίδιο οι γάτες είναι πάρα πολύ ευπροσάρμοστες. Ναι. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση ενός σκύλου στο πού θα κάνει την ανάγκη του, πότε θα βγει έξω, πόσες φορές θα βγει έξω, πού θα κάνει την πρώτη ανάγκη κτλ. Χρειάζεται αρκετή εκπαίδευση, πολλή ώρα, και χρειάζεται και πάρα πολλά μαθήματα. Ναι. Ενώ η γάτα, και γι' αυτό ήταν και εμένα τότε η πρώτη μου επιλογή, είναι ένα ζώο το οποίο, αν σήμερα το πάρεις και το πας σε ένα σπίτι που δεν γνωρίζει και του βάλεις σε μία γωνίτσα το χωματάκι της, κατευθείαν Γιάννη από τη φύση τους μυρίζουν και πάνε και κάνουν την ανάγκη τους εκεί. Ακόμα... Η γάτα δεν θέλει εκπαίδευση. Ακόμα και αν της πάρεις το χώμα και της το βάζεις κάθε απόγευμα, σε άλλο δωμάτιο θα πηγαίνει με τη μυρωδιά στο χώμα της, θα κάνει την ανάγκη της και θα φεύγει. Γι' αυτό και θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ καθαρό ζώο. Ναι, και ακόμη αν έχεις αυλή, πηγαίνει κατευθείαν στην αυλή. Είναι από τα καθαρότατα ζώα. Σαφώς. Η γάτα είναι αυτοσυντηρούμενη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η γάτα μπορεί να πλένεται μόνη της. Mm-hmm. Συνήθως σπανίζει στο να κάνουμε μπάνιο τις γάτες. Mm-hmm. Σε αντίθεση με μέσα σε ένα βέβαια που το βγήκε στο δώμα, αλλά το έκανες για να το περιποιηθείς. Παιδιά, δεν γινόταν. Λένε ότι όταν κάνουμε μπάνιο μία γάτα, λέγανε οι παλαιότεροι, ότι το ζώο μετά αρχίζει και αγριεύει και του βγαίνουν τα άγρια συναισθήματά του. Και τα αισθήματά του. Ναι, είναι προκατάληψη. Σε έχω θέμα και γι' αυτό. Ναι. Για ποιο, για τη γάτα που αγριεύει. Για προκαταλήψεις της γάτας. Από την άλλη, είναι ένα ζωάκι το οποίο
μπορείς και να λείψεις αφήνοντάς το μόνο του. Ναι. Δηλαδή, εγώ έτυχε να πάω και ταξίδι και τρεις μέρες, έκλεισα όλο το σπίτι κτλ. Η γάτα ήταν μέσα, γύρισα αυτό που λέμε ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ενώ ένα σκυλί δεν μπορείς να αφήσεις τρεις μέρες μέσα σε ένα σπίτι κλεισμένο και να φύγεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο την ιστορική μας αναδρομή. Mm. Θα μιλήσουμε λίγο για την αρχαία Αίγυπτο, στην οποία οι Αιγύπτιοι είχαν τη γάτα ως θεά του σπιτιού. Δηλαδή, τη λάτρευαν ως θεά του σπιτιού. Υπήρχε η θεά Μπαστ, η προστάτηδα. Το συγκεκριμένο, η θεά Μπαστ, βγήκε από τη λατρεία που είχαν από τις γάτες που θαυμάζανε. Mm-hmm. Και να ξέρετε ότι οι Αιγύπτιοι, όταν πέθαινε η γάτα τους, ξύριζαν τα φρύδια τους για να δείξουν ότι πενθούσαν. Για τη γάτα. Τι λες. Ναι, έτσι ακριβώς. Επίσης, να αναφέρουμε κάτι σε κάποιο άλλο μέρος. Θέλω να το αναφέρω λίγο αυτό, γιατί το είδα και σοκαρίστηκα. Είσαι σοκαρισμένη. Γι' αυτό που θα πω, ναι, είμαι σοκαρισμένη. Για να σε δω λίγο σοκαρισμένη. Πες το. Λοιπόν, anyway, αυτό που θα πω είναι σοβαρό. Είναι για την Κίνα μας, στην οποία δυστυχώς εκτρέφουν γάτες και χρησιμοποιούν τη γούνα τους. Γίνονται βέβαια, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από φιλοζωικές σαφώς. Ναι. Επίσης γίνεται αυτό και για τα σκυλάκια, παιδιά τρελάθηκα με το που το είδα τι γίνεται. Γίνεται μεγάλος αγώνας για αυτό το πράγμα, γιατί μόνο που το λέω, εκνευρίζομαι. Θέλω να το πω τώρα. Ναι, να μην το πεις. Να μην το πω. Ποιο να πεις. Τι κάνουν οι Κινέζοι στα σκυλιά. Εάν λέγεται χωρίς να είναι κάπως βαρύ για τον κόσμο, να το πούμε. Εγώ λέω καλύτερα όμως να το πούμε, γιατί πρέπει να βοηθήσετε όλοι σε αυτό. Γίνονται μεγάλες εκστρατείες διαδικτυακά και καλό θα ήτανε να ξέρετε ότι στην Κίνα τρώνε τα σκυλιά, τα γδέρνουνε, ούτε που τα σκοτώνουνε, ζωντανά τα γδέρνουνε και τα βράζουνε. Παιδιά, είδα φρικιαστικές εικόνες και αν δείτε οποιαδήποτε εκστρατεία που κάνουνε, ή ρωτήστε να υποστηρίξετε κι εσείς. Πολλά κράτη έχουν... Πραγματικά, και είχαν υποθεί... Κάνουν κίνημα αυτή τη στιγμή, κάνουν κίνημα μέχρι και σήμερα, και γι' αυτό και για κάποια άλλα σοβαρά θέματα. Και είχε υποθεί κιόλας ότι... Είχαμε κρούσματα και εδώ στην ναι, Ελλάδα, να το ξέρετε. Ότι στην Ελλάδα κάποιοι είχαν μέσα στο σουβλάκι σκυλίσιο κρέας ή στα παϊδάκια. Αν πάτε σε σουβλατζίδικο και υποψιαστείτε ότι είναι λίγο διαφορετικό το κρέας και είναι αλλοδαπή μέσα που το έχουν, κοιτάξτε το καλά. Είναι για το... Δεν... Ναι, βεβαίως. Μα πρέπει, εννοείται. Για να προστατεύσουμε τη χώρα μας. Δεν πρέπει να εισλάβουν και μια στιγμή να γίνονται τέτοια πράγματα. Σαφώς. Είναι απαράδεκτο έτσι. Πώς μπορούν και το τρώνε αυτό το κρέας. Επίσης, όπως το είπαμε για την Κίνα, ούτε το φίδι μπορώ να φάω εγώ που τα τρώνε, ούτε τα βατράχια που τα τρώνε. Και οι Ιταλοί τρώνε τα βατράχια. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά, με τίποτα δηλαδή. Λοιπόν. Εγώ είμαι λίγο του bon filé, είμαι λίγο του φιλέ σκέτο, αλλά του... Όχι, αυτό δεν το μπορώ. Ναι. Και μακάρι, παιδιά, όλοι να συμβάλλουν... Η φτωχή το πνεύματι. Ναι, να σταματήσουν στην Κίνα αυτό το... πώς να το πω, ρε παιδί. Δεν έχω και λέξη. Ναι, απαράδεκτο, φρικιαστικό να το πω. Να το πεις. Γιατί είναι φρικιαστικό. Ξαναπες. Φρικιαστικό! Εντάξει. Λοιπόν, βέβαια πρέπει να πούμε τώρα όμως στους τηλεθεατές μας ότι αυτά γίνονται στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιες χώρες δυστυχώς, επειδή τα έχουν, αν το θέλεις, απομυθοποιήσει, τα έχουν δεχτεί ή με τους νόμους τους κτλ. Δεν τα θεωρούν κακά. Ποιος δεν τα θεωρεί. Ξέρεις πόσοι ψηφίζουν. Εγώ πρόσφατα που το ψάξα, πολλά κράτη μπαίνουν στο κίνημα αυτό που σου λέω για να το δείξουν στους Κινέζους, στα μεγάλα υψηλά πρόσωπα και να τους πούνε κοίταξε
όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης λέει όχι. Ναι. Κόψτε το. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά... Είστε φρίκοι γι' αυτό. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Και δεν με νοιάζει μόνο, παίρνουμε πολλά από τους Κινέζους, έτσι. Σαφώς. Φέρνουμε πολλά πράγματα. Μα έχουν έρθει όλοι η Κίνα και η Ιαπωνία είναι στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό, τι μου λες τώρα. Εννοείται. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρια. Έχω και κάτι τελευταίο. Α, βεβαίως, ναι. Νόμιζα ότι τελείωσες. Είναι οι προκαταλήψεις που λέγαμε πριν. Α, να μου τις πεις και αυτές, ναι. Είναι δύο μικρά, δεν. Ναι, και μικρά και μεγάλα, ό,τι θέλεις, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, λένε ότι όταν δεις, λέει, μια μαύρη γατούλα να περνάει από μπροστά σου, λέγανε ότι είναι κακοτυχία. Τι κάνανε όμως οι Ιταλοί, οι φιλοζωικές της Ιταλίας. Οι φιλοζωικές της Ιταλίας καθιερώσανε μια γιορτή 17 του Νοέμβρη και είναι η γιορτή της μαύρης γάτας για να σταματήσουν οι προκαταλήψεις αυτές. 17 Νοεμβρίου δηλαδή, εμείς γιορτάζουμε 17 Νοέμβρη, αυτοί γιορτάζουν τη μαύρη γάτα. Τη μαύρη γάτα, ναι, αν το ψάξετε θα το δείτε η Ιταλία. Και αυτό βέβαια εννοείται ότι πλέον δεν έχουμε αυτή την προκατάληψη που είχαμε παλαιότερα. Γιατί παλαιότερα μας λέγανε αν τη δεις, κακή τύχη. Ναι, βέβαια και στο Φλιτζάνι π.χ. αν δεις γάτα. Σημαίνει εχθρό, σημαίνει φασαρία, σημαίνει γρουσουζιά κτλ. Ενώ αν τη σκύλο, σημαίνει φίλο, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, το μεσαίωνα, παιδιά μου. Το μεσαίωνα. Παιδιά μου, παιδιά μου. Έτσι ακριβώς. Το μεσαίωνα λέγανε ότι οι γάτες ήταν μάγισσες και ή αλλιώς τις χρησιμοποιούσανε για να ενδυναμώσουν κάποια μάγια. Λοιπόν, τι κάνανε εκείνη την εποχή, το μεσαίωνα δηλαδή. Το μεσαίωνα. Εξόντωσαν πάρα πολλές γάτες. Αλλά ποιο ήταν το αποτέλεσμα για όλο αυτό? Ποιο? Αυξήθηκαν οι αρουραίοι. Έγινε η επιδημία πανόλης. Καλά το ξέρει ο καμεραμάν μας. Είδες. Μα εγώ δεν έχω καμεραμάν. Έχω την κυλοτερική μικρία. την πήρα από τη βιβλιοθήκη και την έβαλα στην κάμερα. Έγινε η επιδημία που έγινε, που όλοι ξέρουμε για την πανόλη. Και ήταν μία κακή εποχή για τις γάτες τότε και έπαθαν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πλέον όμως όλοι έχουν τις γνώσεις και θέλουμε τις γάτες. Γιατί ξέρουμε τι γίνεται, και ειδικά από τα μικρόβια που με τους αρουραίους και αυτά. Και η γάτα είναι από τη φύση της να πιάνει τους αρουραίους. Και άλλα πράγματα. Ναι, βέβαια να σου πω, αυτό είναι λίγο κάτι το οποίο εμένα μου ηχεί λίγο κάπως σε περίεργα. Λέω, όταν βλέπω μία γάτα και έχει στο στόμα της ένα ποντίκι και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι. Να, δεν μου είναι και πολύ ωραίο το θέαμα, να λέμε ούτε και τις αλήθειες. Είναι... Αλλά όμως αυτή είναι η φύση. Ναι. Και δεν μπορούμε να επέμβουμε στη φύση. Διότι έτσι, ο Θεός, όλα εν σοφία επίησε, πώς θα συντηρηθούν αυτά τα ζώα, πώς θα μεγαλώσουν, ποια θα είναι η καθημερινή τους λία για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα κτλ. Όπως και δεν μ' αρέσει, ας πούμε, και τα ψάρια, όταν τα πιάνεις και αυτά σπαρταράνε για να τα βγάλεις από το νερό για να φας το φρέσκο ψαράκι σου, και αυτό εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Έτσι. Αλλά δυστυχώς, άμα αρχίσουμε και πούμε αυτό μας στεναχωρείται, το τρώμε, αυτό μας στεναχωρείται, το τρώμε. Ακόμα και το αγκούρι το οποίο το βγάζεις από τη γη και το ξεκαρφώνεις για να το καρφώσεις, να το φας, και αυτό με στεναχωρεί. Αλλά δεν μπορείς και χωρίς αγκούρι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι άμα ξεκινήσουμε και λέμε αυτό με στεναχωρεί, εκείνο με στεναχωρεί, εκείνο με στεναχωρεί, τότε θα πεθάνουμε από ασυτεία. Υπάρχουν δηλαδή κάποια πράγματα που από τη φύση έχουν γίνει έτσι. Είναι απαραίτητα. Ναι, που δεν είναι γίνεται... ένα κύκλο ουσιαστικά. Ναι, που δεν γίνεται να παρέμβουμε. Δηλαδή, κάποια πράγματα έχουν έρθει για να τα φάνε κάποια άλλα, μέσα των άλλων να μεγαλώσουν κάποιοι άλλοι κτλ. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι αυτό που λέμε ζωή. Α, να πω κάτι τελευταίο. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πόσα κιλά είναι η μεγαλύτερη γάτα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα? Πόσα? 21,2 κιλά. Δηλαδή, φαντάζεσαι 21 κιλά γάτα. Μεγάλη, παιδιά. Παιδιά, και εγώ την είχα κάνει τροφαντούλα, τη δικιά μου την περσική. Δηλαδή, τη βλέπανε και ήταν σαν σκυλή. Αλλά εντάξει, ήταν 4,5 κιλά για γάτα, 5,5. Νομίζω, αλλά όχι και 21 κιλά. Είναι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άρια Δαμουλάκη που ήταν εδώ κοντά μας και θα πάμε να κλείσουμε το θέμα της με ένα έτσι πολύ ωραίο βιντεάκι, χιουμοριστικό και πολύ όμορφο και πολύ γουτσου-γουτσου, όπως τα λέμε εμείς, με γατούλες. Αμέσως μετά θα επιστρέψω με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο έτσι που έχουμε ετοιμάσει για όλους σας από μόδα, διότι το καλοκαίρι
φτάνει στο ζενίθ του και εν πάση περιπτώσει θέλω να σας ενημερώνουμε για το τι μόδα παίζει. Δεν ξεχνάμε ότι η καθημερινή μας ενέργεια, ο αχώριστος φίλος, εκείνος που πρέπει να είναι πάντοτε στην τσάντα μας ή εν πάση περιπτώσει στην τσέπη μας ή εν πάση περιπτώσει στον ντουλάπι μας, οπότε αν δεν αισθανόμαστε καλά, ότι όπου χρειαζόμαστε λίγο καφείνη, λίγο τόνωση, λίγο ενέργεια, λίγο παμπάπρε παιδί μου, λίγο έτσι να ανέβουμε. 3G λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι το νέο ισοτονικό ποτό που νομίζω ότι έχει να μας δώσει ενέργεια στο maximum αλλά και γενικότερα τα λαμπάκια μας στο peak. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού δούμε το βίντεο με τις γατούλες, επιστρέφουμε με μόδα καταπληκτική και γυρίζω για να υποδεχτώ. Μάλλον όχι, θα το αλλάξω. Προσέξτε, θα γίνει. Θα κάνω αλλιώς τώρα την εκπομπή λοιπόν. Το αλλάζω τώρα, φίλε, στον αέρα και λέω. Θα πάμε να υποδεχτούμε την επόμενη συνεργάτηδά μας, όπου έχει να μας πει πάρα πολύ ωραία θέματα για τα παιδιά, και θα γυρίσω για να κλείσω με πάρα πολύ μόδα. Λοιπόν, αλλάζω το σκηνικό, αλλάζω το script της εκπομπής, δώσε μου βίντεο για να τα φτιάξω όλα αυτά και να αλλάξω κι εγώ ένα μπλουζάκι. Παρακαλώ πολύ, φύγαμε.
Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706. Και από όλη την Ελλάδα, www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Ελληνικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ κοντά μας, έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε. Αλλάξαμε λίγο, είδες για σένα και επειδή έβαλες μαύρο άσπρο, ήθελα και εγώ να βάλω κάτι ανάλογο σήμερα. Μωρέ, είσαι πολύ όμορφο. Ναι, μωρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ πραγματικά βλέπεις πάρα πολύ καλά και καθαρά πλέον. Ναι, μωρέ, γιατί βλέπεις την γυμνή αλήθεια. Είσαι πολύ όμορφο. Το παντελόνι σου, σας παρακαλώ, κάντε λίγο πιο εκεί να το δείξεις. Ναι, ναι, τι να κάνουμε δηλαδή πιο εκεί. Που είναι σκισμένο, δηλαδή, να το δείξεις. Είναι σκισμένο, Γιάννη μου, σε παρακαλώ, δείξα μου λίγο το σκίσμα. Και το άλλο με το τατουάζ θέλω, και με το τατουάζ. Το τατουάζ μου, πού είναι το τατουάζ μου, κάπου εδώ μέσα είναι τώρα. Εντάξει ρε παιδί μου, όταν σε έπλασε ο Θεός, πρέπει να είχε προφανώς. Αυτό ήταν η παροδία του προφανώς, δεν ήταν το κανονικό. Ήθελα να δείξω στον κόσμο πώς είναι να κάνεις παροδία ένα τραγούδι. Λοιπόν, τι έπαθες, έλα Κωνσταντίνα, σύρευε. Εντάξει. Θεέ μου, τι φωνή ήταν αυτή. Είδες, είναι η παροδία για να δεις πολλές φορές πώς είναι όταν πάμε σε ένα μαγαζί. Δηλαδή, και βγαίνουμε... Δηλαδή μπορείς να μου το ξανακάνεις μία. Όχι, τα παροδία. Άστο Κωνσταντίνα. Όχι. Αλλά εσύ όταν τραγουδάς έχεις κάτι ωραίο. Ναι, έχω πάρα πολλά ωραία. Και όταν τραγουδάω και όταν... Έχεις κάτι και πάρα όταν πολύ ωραίο. Και όταν χορεύω. Πες όπως κρατάω. Πες τα, ναι. Άσε. Λοιπόν. Σας παρακαλώ, Γιάννη. Για πάμε να συνεχίσουμε. Δηλαδή, τι να συνεχίσουμε, πάμε να μου πεις τι έχεις ετοιμάσει. Δηλαδή. Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει γιατί δύο πράγματα. Γιατί διάκοψα την Μαρία την Πανταζή που τελείωσε το πρώτο μέρος, αλλά ξαρούχα και ήταν σε υποδεχτό. Αχ, το κορίτσι λοιπόν, μου. Τι έχεις ετοιμάσει, λοιπόν για πες. Θέλουμε να πούμε ότι το ξέρατε ότι στον Καναδά απαγορεύονται οι στράτες. Ποιες στράτες? Που μπαίνουν τα παιδάκια από 5 μηνών και πάνω. Α, αυτές, όχι αυτά που φέρνουν τα ψάρια. Όχι αυτές, οι στράτες που μπαίνουν τα παιδάκια μέσα. Ναι. Λοιπόν, ξέρουμε ότι στη χώρα μας... Τι γελάτε. Τι είπαμε ρε παιδιά. Γελάνε όλοι ρε παιδιά. Τι γελάτε ρε παιδιά. Γιατί γελάτε ρε παιδιά. Ναι, εσείς δεν έχετε πάρει ψάρια. Δεν έχετε μπει ποτέ σε στράτα. Α, είπαμε. Δηλαδή, πρώτη φορά. Εγώ έχω τον δικό μου, το ψαρά, που μου φέρνει κάθε Σαββατοκύριακο που βγαίνει με τη στράτα του και μου φέρνει ψάρια. Λοιπόν, ναι, για πες, ποιο είναι το περίεργο. Τι γελάς, κοριτσάκι μου. Τι γελάτε. Τι γελάει όλο το κοινό, εγώ μόνο γελάω. Τι γελάτε, συγγνώμη. Α. Ψαράς, ωραίος. Ε, ωραίος. Δεν είναι δεν καλός. Κάνει, είναι λίγο σαν κεφαλόψαρο. Αλλά είναι... φέρνει ωραία ψάρια όμως. Γι' αυτό λέγεται ψαράς, γιατί είναι σαν κεφαλό. Αχ, τι θυμάστε με το γραφείο που σου είχα στείλει. Ποια? Με το ψάρι. Α, ναι, με το ψάρι, ναι. Λοιπόν,
Ξέρουμε ότι στη χώρα μας τη στράτα τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ για να είναι πιο εύκολη σε εμάς. Δεν βολεύει τα παιδιά καθόλου. Στον Καναδά λοιπόν βγήκε... Σε ποιον? Στον Καναδά. Α, στον Καναδά. Ναι. Στον Καναδά λοιπόν βγήκε ένας νόμος που έλεγε ότι απαγορεύονται οι στράτες και όποιος χρησιμοποιεί στράτα για τα παιδιά τους έχει και πρόστιμο και ως 6 μήνες φυλάκιση. Γιατί? Γιατί στα παιδιά από 5 μηνών ως 14 μηνών πήγαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς που σχετίζονταν από τη στράτα. Δηλαδή, ειδικότερα τα μωρά που κινούνται με τη στράτα πάνε και πέφτουν από τις σκάλες, γιατί δεν υπάρχουν προστατευτικά. Πώς έχουμε εμείς στο σπίτι, θυμάσαι, ναι, που βάζουμε τις πορτούλες. Μπράβο. Αναποδογυρίζουν με τη στράτα, ακουμπώντας καυτά αντικείμενα, σόμπες, τραβάνε αντικείμενα και πέφτουν στο κεφάλι τους. Και έτσι βγήκε ένας νόμος που απαγορεύονται οι στράτες. Μάλιστα. Λοιπόν. Βέβαια, ένα παιδί νομίζω όμως ότι είναι απαραίτητη η στράτα. Γιατί μέσα όχι, δεν βολεύει καθόλου ένα παιδί τη στράτα. Ξέρεις όμως, από εκεί μαθαίνει να κάνει βήματα χωρίς να πέφτει και να αρχίζει να κινεί τα πόδια του. Υπάρχουν και τα σκοινιά. Ποια σκοινιά? Υπάρχουν τα σκοινιά που μπαίνει εδώ στο παιδί, ναι, και εντάξει, τα κρατάει μαμά. Ναι, πρέπει να είσαι μαζί του όμως, από πίσω, ναι, συνέχεια. Ενώ δεν γίνεται. Ενώ με τη στράτα μπορεί να το βάλεις και πέρα δόθε. Κάνει αυτό με τα ποδαράκια του και αρχίζει να έχει την κίνηση. Αρχίζει πλέον να καταλαβαίνει και να κανονικά, για να μάθει να περπατάει κίνηση. Ένα παιδί, πρέπει να το πιάσεις από τα χέρια μπροστά εσύ και να είσαι σε επαφή με το παιδί και να το πιάνεις από τα χεράκια τις παλάμες και να προχωράει σιγά σιγά. Ούτε σκοινιά, ούτε στράτες, ούτε το οτιδήποτε. Α, πρέπει να ασχολείσαι με το παιδί. Δεν πρέπει να του βάζεις σε μια στράτα ή να του βάζεις τα σκοινιά και να το πηγαίνεις, λες και είναι σκύλος. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη σωστή τιμωρία για κάθε ηλικία που είχαμε μιλήσει. Είχαμε πει για 1 και 2 ετών. Mm-hmm. Πάμε να δούμε για 3 ετών. Είναι η ηλικία που αρχίζουν να διεκδικούν την ανεξαρτησία τους. Τώρα πρόκληση για το παιδί είναι να προσπαθεί να ελέγχει τα συναισθήματά του. Τι κάνουνε? Mm-hmm. Έχουν άποψη για όλα. Αρνούνται να κάνουν μπάνιο, αρνούνται να φορέσουν τα παπούτσια τους, να φάνε, να πάνε την οποιαδήποτε βόλτα. Αρχίζουν να κατανοούν τι είναι η αιτία και τι το αποτέλεσμα. Κάνουν μια ζημιά και περιμένουν αυτόματα την τιμωρία. Δηλαδή καταλαβαίνουν τη ζημιά τους. Τα νεύρα ακόμη είναι συχνά, αλλά πιο σύντομα. Έχουν νεύρα, αλλά τους παιδιά είναι σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Τώρα αρχίζουν να διαχειρίζονται κάπως καλύτερα το θυμό τους. Mm-hmm. Οι καλύτερες στρατηγικές λοιπόν ποιες είναι? Είναι να τους δίνετε δικαιοδοσία και να τους βάζετε καθήκοντα. Εξηγήστε τους με απλά λόγια τι περιμένετε από αυτά. Αρχίστε το μάθημα καλής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Παίξτε μαζί τους κάποιο παιχνίδι ρουτίνας. Τι εννοούμε κάποιο παιχνίδι ρουτίνας? Ας πούμε ότι το δωμάτιό του είναι λερωμένο, έχει παίξει με τους φίλους του, έχει γίνει ένας χαμός. Βάλτε του ένα τραγούδι, ένα αγαπημένο του τραγούδι, και πείτε του ότι μέχρι να τελειώσει το τραγούδι πρέπει να έχει τελειώσει και το δωμάτιό του. Αυτή είναι μια απλή, ένα απλό παιχνίδι ρουτίνας που πρέπει να το επαναλαμβάνει ο γονιός μέσα στην εβδομάδα. Μην έχετε μεγάλες προσδοκίες από ένα τρίχρονο παιδάκι. Δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς την έννοια του χρόνου. Πάμε λοιπόν 4 ετών. Μαθαίνει να αποδέχεται κανόνες. Μιμείται τη συμπεριφορά των ενηλίκων. Μπορεί να αναλάβει απλές ευθύνες και λατρεύει να χρησιμοποιεί τη λέξη όχι. Από αντίδραση. Λοιπόν, τι κάνουν? Ενδιαφέρονται πολύ για τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Εξαιτίας αυτού, σταματούν μερικές φορές μέχρι και να μας ακούν. Επιδεικνύουν μια τεράστια επιμονή, μιας που τώρα είναι περισσότερο ικανά να σκεφτούν τι θέλουν να υπερασπιστούν αυτά. Καμιά φορά λένε ψέματα, όχι επειδή όμως θέλουν να πούνε ψέματα, αλλά επειδή δεν έχουν μια περίεργη αίσθηση της αλήθειας. Δεν καταλαβαίνουν ότι το να λες ψέματα είναι λάθος ή είναι κακό. Οι καλύτερες στρατηγικές λοιπόν ποιες είναι? Αποφύγετε την επίδειξη δύναμης και υιοθετήστε μια στρατηγική ευγενίας. Δώστε του χρόνου που χρειάζεται, ας πούμε, περνάει καλά με τους φίλους του, δεν θα το πάρουμε βιαστικά να φύγουμε. Θα το προειδοποιήσουμε πριν, ότι σε 10 λεπτά, σε 5 λεπτά, σε 3 λεπτά θα φύγουμε.
αγνοήστε τις ιστερίες του. Ένα παιδί 4 χρονών έχει με πάρα πάρα πολλά νεύρα, αλλά όπως είπαμε, περνάει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν οι ιστερίες που πρέπει οι γονείς να τις αγνοήσετε. Πρέπει να παραμείνετε ψύχρεμοι, γιατί αν δώσετε σημασία στην ιστερία, θα γίνει όλο και πιο δυνατή. Σαφώς. Μην επικεντρώνεστε λοιπόν και στις στριγκλιές του. Οι στριγκλιές από ένα 4χρονο παιδάκι είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν θα δίνετε σημασία και τότε θα του περάσουν από μόνοι τους, όπως δηλαδή θα αρχίσει να ουρλιάζει, δεν θα δώσουμε τόσο σημασία, θα το αποσπάσουμε με κάτι άλλο την προσοχή, γιατί θα γίνει όλο και πιο δυνατό το στρίγγιλμα. Λοιπόν, χειριστείτε με ηρεμία τα ψέματά του. Δεν είναι ωραίο να νιώσει το παιδί ότι εσείς θα τον ντροπιάσετε μπροστά στους άλλους. Εκεί θα φύγει και η αυτοπεποίθησή του και η αυτοεκτίμηση που έχετε προς αυτό. Δεν πρέπει να περάσετε το μήνυμα στους άλλους και ας είναι μπροστά του ότι ντρέπεστε γι' αυτό. Είναι λάθος και έτσι το παιδί θα αρχίσει να φέρεται κάπως διαφορετικά. Mm-hmm. Σ' άρεσε? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ και κοιτάω εδώ και διάφορες έτσι ερωτήσεις, καταλαβαίνεις. Ερωτήσεις για πες καμία. Δεν θες τώρα να την πω, την πω μετά. Α, εντάξει, μετά. Ναι, ναι. Ωραία. Βέβαια, πρέπει να πούμε τώρα... Τι? Πρέπει βέβαια να πούμε ότι γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι μία παιδική συμπεριφορά είναι ακριβώς και ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγείσαι στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Καλά, σίγουρα. Δηλαδή, μπορεί το αποτέλεσμα που περιμένεις να μην έρθει ποτέ, γιατί ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τη συμπεριφορά του παιδιού δεν είναι ο σωστός. Ναι. Αλλά τα παιδιά, επειδή όπως λέμε, γι' αυτό λέμε πολλές φορές, μα πώς κάνεις έτσι, κάνεις σαν παιδί ή είσαι παιδί ή δεν καταλαβαίνεις. Τα παιδιά θέλουν έναν ειδικό τρόπο χειρισμού και τα περισσότερα που κάνουν είναι αντίδραση. Θέλουν ηρεμία τα παιδιά καταρχήν, να τους μιλάς με ήρεμο τρόπο. Καταρχήν και πιστεύω ότι πρέπει να τους εξηγείς. Ακριβώς. Όταν καταρχήν του μιλάς του παιδιού, πρέπει να κατεβαίνεις στο ύψος του παιδιού, μέχρι να χρειαστεί κιόλας και να γονατίσεις ανάλογα το ύψος του παιδιού, και να μην κουνάς τα χέρια σου. Είναι αυτό δηλαδή που κάνουμε όλοι όταν μιλάμε. Είναι πολύ άσχημο και το παιδί το παίρνει αλλιώς. Ως απειλή, ας πούμε. Μπράβο. Δηλαδή δεν θα κάτσεις τώρα εδώ, θα φύγουμε. Με τις κινήσεις, νομίζεις ότι κιόλας θα το χτυπήσει αν υπάρχει κάποια βία από πριν. Mm-hmm. Και έτσι φοβάται το παιδί, μαζεύεται, κλείνεται στον εαυτό του. Ναι. Οπότε πρέπει ηρεμία, σεβασμός, δεν είμαστε φίλοι, είμαι η μαμά σου, είσαι το παιδί μου. Και πρέπει να υπάρχουν οι κανόνες, που να τηρείς τους κανόνες. Όχι σήμερα που έχουμε Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, έχουμε Δευτέρα σήμερα, θα κάνω τους κανόνες Τρίτη, θα τους κάνω Τετάρτη, θα τους κάνω Πέμπτη, θα κάνω μερικούς από αυτούς. Υπάρχουν οι κανόνες. Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες μέσα στο σπίτι. Πρέπει να ξεχωρίσει το παιδί. Σέβομαι τη μαμά μου, με σέβεται τη μαμά μου, δεν υπάρχει βία και έτσι προσπαθούμε να υπάρχει μια ισορροπία μέσα στο σπίτι για να μην υπάρχουν άσχημες εξελίξεις όπως έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Αχ, λοιπόν, δεν έχω άλλη ερώτηση. Για να δω αν στα ρώτησα όλα αυτά που θα έπρεπε να σου ρωτήσω. Για δες. Ναι, ναι. Αυτή ήταν η Κωνσταντίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Αυτή ήταν η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου και βεβαίως συνεχίζουμε τώρα. Θα πάω πάλι να ξαναλλάξω ρούχα. Ενοχλώ κανένα, δεν κατάλαβα δηλαδή, δεν μπορώ να αλλάξω ρούχα. Θα πάω να αλλάξω πάλι και θα επιστρέψω για να κλείσω με το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής.